γιορτάζουμε. Τι γιορτάζουμε, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου. 28 Οκτωβρίου. Γιορτάζουμε το όχι που είπαν οι Ιταλοί. Έτσι, μην έχεις πιάσει. Μην έχεις πιάσει τώρα στον ύπνο, ε. Περίμενε ένα λεπτό, γιατί δεν είναι τώρα ξύπνησε το καφέ, δεν είναι. Γιορτάζουμε τα 4 που έριξε η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι μέσα. Ένα όχι νομίζω. Οκτώβρη, ναι, το όχι. Το όχι που είπαμε στους Τούρκους. Αυτό το ξέρω. Α, με πιάσες δύσκολα πράγματα εδώ, δεν ξέρω από τέτοια. Δεν ξέρω από τέτοια. Το όχι. Καλό. Τι κάνετε ρε, ίδιωτες εδώ πέρα με μένα. Δεν πετυχαίνω αυτά, για χώσε. Γιορτάζουμε το όχι του Μεταξά, στους Ιταλούς. Και την συμμετοχή της Ελλάδας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και στο Μουντιάλ. Την 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε το όχι που είπαμε στους Ιταλούς. Βέβαια, ο Ιωάννης Μεταξά τότε, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πει ακριβώς το όχι. Όταν είχε έρθει ο Ιταλός πρέσβης, είχε πει ουσιαστικά στα γαλλικά ότι έχουμε πόλεμο. Βασικά, τότε είχε προτείνει ο Ιταλός πρέσβης να παραιτηθούν τα ελληνικά στρατεύματα και να προχωρήσουν τα ιταλικά. Εκείνος, αν θυμάμαι καλά, το είχε σκεφτεί λίγο και του είχε απαντήσει με έναν τρόπο: δυστυχώς έχουμε πόλεμο. Και μετά αυτό μεταφέρθηκε από τον τύπο ως όχι. Αλλά ως επιτοπλίστων εμείς το γιορτάζουμε αυτήν την μέρα ως ημέρα το όχι. Αλλά είμαστε από τις λίγες χώρες που γιορτάζουν ουσιαστικά την έναρξη ενός πολέμου. Παρά τη λήξη ενός πολέμου. Αυτό. Το όχι που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς. Ξέρετε κάποια παραπάνω λεπτομέρεια? Παραπάνω λεπτομέρειες που έγινε ο πόλεμος με τους Ιταλούς, με τη Γερμανία κτλ. Γιορτάζουμε το όχι την Επανάσταση των Ελλήνων τον 1940, όταν ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το όχι και υποτίθεται ελευθέρωση στην Ελλάδα. Γιορτάζουμε την απάντηση του Προέδρου της τότε κυβερνήσεως Ιωάννου Μεταξά, «Alloch che la guerre», στο τελεσίγραφο της Ιταλικής κυβερνήσεως εκ του Ιταλού πρέσβη Γκρατσί στην Ελλάδα, το οποίο σήμανε στις 5:35 π.Μ. στον πόλεμο. Κυρίως την έναρξη πολέμου για τη διατήρηση της τιμιότητος των Ελλήνων, η οποία κρατάει 2.000 χρόνια. Γιορτάζουμε το όχι. Ξέρω ότι το όχι το είπε ο Μεταξάς. Μπράβο. Για την παράδοση των δεκανήσεων, νομίζω. Το όχι, το γιορτάζουμε. Το όχι. Και γιορτάζουμε. Τι γιορτάζουμε. Τις 28 Οκτωβρίου. Τι γιορτάζουμε. Τον πόλεμο. Είναι επέτειος του όχι που είπαμε στους Ιταλούς. Μήπως γνωρίζετε κάτι που έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην ΚΟ? Όχι, όχι. Όχι. Στην ΚΟ. Ο δεύτερος παγκόσμιος. Η απελευθέρωση των δωδεκανήσεων από τους Τούρκους, κάτι τέτοιο ξέρω. Άμα το δει η πρώην καθηγήτρια, άμα αυτά με κρεμάσει. Δεν θέλω να απαντήσω λάθος. Αλλά δεν θέλω να απαντήσω σωστά. Το άλλο κρατεία. Αυτό. Ναι. Ωραία. Στην ΚΟ. Όχι. 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 Εντάξει. Αυτό δεν το γνωρίζω, η αλήθεια είναι όχι. Εντάξει. Ξέρω ότι όταν ήρθαν οι Γερμανοί, αρχικά έδιωξαν τους Ιταλούς. Ελπίζω να γίνει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αυτό και να μην κάνω λάθος. Συγχωρέστε με, κάνω λάθος. Είχαν έρθει οι Γερμανοί, έδιωξαν τους Ιταλούς. Ναι. Και μάλιστα ξέρω ότι ήταν κάποιοι Ιταλοί που είχαν κρυφθεί στα βουνά. Και ήταν ένας που κρυβόταν κάπου μέσα στα χόρτα. Όσο άρα δεν κάνω πλάκα. Okay. Και αρχίζει και πυροβολάνε εκεί στα χόρτα οι στρατιώτες. Ναι. Να δουν μπάσκετ και το σκότωσαν. Τελικά σκότωσαν μια χελώνα, δεν το σκότωσαν αυτόν. Έφυγαν. Και γι' αυτό ένα σπίτι εκεί λέγεται Τορτούγκα, που σημαίνει στα ιταλικά χελώνα. Και το έχουν κάτι Ιταλοί, όντως. Απόγονή του. Νομίζω ότι έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αυτό. Άκυρο, το έχω ακούσει. Νομίζω ισχύει. Εξακριβώστε τον παρακαλώ. Το ελληνικά ήταν εδώ Γερμανοί, Ιταλοί, Εγγλέζοι, όλες οι ράτσες. Όχι. Όχι, δεν είμαστε από την ΚΟ. Εκτελέσαν ορισμένους εδώ στην πλατεία Καζούλη. Εκεί στα δικαστήρια από πίσω. Αυτά δεν. Φυσικά.
την αποχώρηση των Ιταλών το 1943 λόγω της πτώσης κυβερνήσεως Μουσολίνη και την εισχώρηση των Γερμανών της Λουφτβάφε για την αποκατάσταση της τάξεως. Εκείνη την περίοδο, είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, Ιταλοκρατία. Μετά ήρθαν οι Άγγλοι και απλά αυτό που δεν το γιορτάζουμε βέβαια εκείνη την περίοδο, ότι στις 7 Μαρτίου απελευθερώθηκαν τα Δωδεκάνησα και έχει να κάνει βέβαια με εκείνη την περίοδο, ενώ χρονολογικά. Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν πειράζει, εντάξει. Προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα έχω ακούσει. Από προσωπική που μου έχει πει ο πατέρας μου, επειδή είναι από την Κέφαλο, και τότε είχε γίνει κάποτε σωστικά μια απόβαση Βρετανών στρατιωτών και είχαν ανακαταλάβει ένα βουνό. Και μετά, ουσιαστικά Γερμανία ως αντίπινα, είχαν σκοτώσει τα ζώα όλων των κατοίκων του χωριού. Αυτό γνωρίζω από ένα γεγονός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έγινε στικό. Ο Θημιανός είναι ένας λόφος στην περιοχή της Κεφάλου, ο οποίος είναι δίπλα στον υψηλότερο λόφο της Λάθρας, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. Τι χαρακτηριστικό είχε αυτός ο λόφος? Επειδή η θέση του ήταν δεσπόζουσα, οι Ιταλοί τότε, κατά τη διάρκεια του πολέμου, για να βοηθήσουν την αεροπλοεία προς το αεροδρόμιο της Αντιμάχιας το βράδυ, δημιούργησαν εκεί ένα φυλάκιο και ένα σταθμό καθοδηγήσεως των αεροσκαφών το βράδυ. Τότε, εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν ούτε ραδιοβοηθήματα, ούτε ραδιοφάροι για να γίνονται αυτά ηλεκτρονικά. Τι ήταν αυτή η βάση? Ήτανε 4 φάροι, δηλαδή 4 κολόνες σιδερένιες, οι οποίες ήταν διατεταγμένες η μία δίπλα στην άλλη, στην κατεύθυνση βορράς-νότος, και αποτελείται από τις τρεις, οι τρεις πρώτες ήταν κόκκινες, είχαν γλώμπους μεγάλους κόκκινους, και η τέταρτη η μεγαλύτερη ήταν πράσινη. Αυτούς τους φάρους τους ανάβαν το βράδυ, όποτε χρειαζόταν, και τα αεροπλάνα έτσι καθοδηγούντουσαν, γιατί ήταν σκοτάδι, δεν υπήρχε τίποτα να καθοδηγηθούν, καθοδηγούντουσαν και με την κατεύθυνση του βορρά-νότου και προσεγγίζανε στο αεροδρόμιο της Αντιμάχιας, το οποίο με τη σειρά του άναβε τους φάρους εκεί πέρα, τις φωτιές, τα φανάρια, και προσγειώνονταν ή φεύγανε ή απογειωνόντουσαν τα αεροπλάνα αυτά. Η βάση αυτή είχε φυλασσόταν από ένα φυλάκι, από μια ομάδα Γερμανών, οι οποίοι ανήκανε στο λόχο ο οποίος έδρευε στην Κέφαλο. Και ο ιερός λόχος αποφάσισε, βρισκόταν στη Σίμη εκείνη την εποχή, είχε καταλάβει το νησί της Σίμης, μιλάμε τώρα για το Σεπτέμβριο του 1944, ο συνταγματάρχης Τσεγάντες αποφάσισε να καταστρέψει την βάση αυτή για να δυσκολέψει την αεροπορική κίνηση επάνω από τα Δωδεκάνησα. Συγκροτήθηκε λοιπόν μία καταδρομική ομάδα υπό τον υπήλαρχο Ένσερμαν, η οποία θα επιχειρούσε από τη Σίμη με στρατιωτικά σκάφη μικρά προς την Κέφαλο για να προσεγγίσουν και να καταστρέψουν τη βάση αυτή. Είχε οργανωθεί όμως προηγουμένως ένα δίκτυο πληροφοριών από πατριώτες της Κεφάλου, συν τον γνωστό μας ιερολοχίτη Γιαννιό, ο οποίος απεστάλλει πριν γίνει η ενέργεια αυτή, για να συλλέξει πληροφορίες και να ενημερώσει το καταδρομικό τμήμα το οποίο θα ερχόταν. Έτσι και έγινε, ο Γιαννιός προσήγγισε την βάση κρυμμένος και συνέλεξε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Στις 3 Σεπτεμβρίου, 2 μέρες πριν γίνει η καταδρομή, ήρθε ο ίδιος ο υπήλαρχος Ένσερμαν με 2 ιερολοχίτες και συνέλεξε και αυτός πληροφορίες από την βάση όσον αφορά τις κινήσεις, το προσωπικό, τα όπλα τα οποία είχαν. Εκεί συνάντησε και το Γιαννιό, εκεί πίσω από τη Λάθρα κρυβόντουσαν,
Και οι δύο μαζί βέβαια βρήκανε και τον Παντελή τον Πίκο, έναν πατριώτη από την Κέφαλο γνωστό, ο οποίος ήταν και αυτός οργανωμένος στο δίκτυο πληροφοριών του Ιερού Λόγου. Έγινε αυτή η αναγνώριση και έφυγε ξανά πάλι ο Έσερμαν πίσω στη Σίμη και το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου το καταδρομικό τμήμα προσέγγισε στο νότιο μέρος της Κεφάλου, απεβιβάστη και με τα πόδια προχώρησε προς τη στάνη του Πίκου, η οποία ήταν πίσω από τη Λάθρα, από το ύψωμα Λάθρα. Εκεί συναντηθήκανε, ανταλλάξανε τις τελευταίες πληροφορίες και προωθηθήκανε το βράδυ της 6ης προς το Θημιανό. Μείνανε εκεί και όλη τη μέρα, μείνανε κρυμμένοι στις 6 δηλαδή, στις 7, μείνανε κρυμμένοι και παρακολουθούσαν τις κινήσεις πάνω στο φυλάκιο. Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν και ακολουθώντας το δρομολόγιο Λάθρα Θημιανός, Λάθρα Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη Θημιανός, πήγαν από την νότια πλευρά του λόφου, η οποία ήταν απόκρημνη και δεν φυλασσόταν καλά. Ανεβήκανε επάνω, χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς, υπόψη ότι υπήρχαν και δύο σκυλιά εκεί, είχαν οι Γερμανοί, τα οποία δεν τους αντιλήφθησαν, γιατί και κατά τύχη ο άνεμος έπνε αντίθετα και δεν οδηγούσε την οσμή, την ανθρώπινη ας πούμε, και έτσι δεν αντιλήφθησαν τίποτα τα σκυλιά. Ανεβήκανε πάνω και μόλις προσεγγίσανε το φυλάκιο, εκείνη τη στιγμή τα σκυλιά άρχισαν και γαυγίζανε. Μόλις έγινε αυτό, ο Έσερμαν έδωσε την εντολή της επιθέσεως και επιτεθήκαν οι αερολοχίτες με την υποστήριξη της ομάδας υποστηρίξεως, υπόψη ότι και μία ομάδα υποστηρίξεως δεν πήγε στο Θημιανό, αλλά ακολούθησε το δρόμο Θημιανός Κέφαλος για να αποκόψει κάθε περίπτωση προσεγγίσεως ενισχύσεων από τον λόχο της Κεφάλου. Κατά τη διάρκεια της καταδρομής. Έτσι επιτεθήκαν οι αερολοχίτες και πιάσανε τους Γερμανούς αυτό που λέμε στα πράσα. Ήταν έτοιμοι, ήταν 10:30 περίπου το βράδυ, ετοιμαζόντουσαν να κοιμηθούν. Υπόψη ότι ο Πίκος είχε πάρει εντολή αυτό συνήθιζε κάθε μέρα να πηγαίνει στους Γερμανούς επάνω από τη μάντρα του, τυρί, γάλα κτλ. Και είχε αποκτήσει την εμπιστοσύνη τους. Πήρε λοιπόν εντολή τις τελευταίες μέρες να πυκνώσει τις επισκέψεις αυτές για να έχει φρέσκες πληροφορίες και την ημέρα που θα γινόταν η επιδρομή αυτός ανέβαινε πάνω και μάλιστα είχαν και ένα ραδιόφωνο εκεί πέρα και άκουγε με την ευκαιρία και μουσική, δεν είχαν ούτε τηλεοράσεις ούτε τίποτα. Την ημέρα όμως θα γινόταν η καταδρομή, είχε εντολή να κατέβει νωρίς κάτω για να μην πέσει επάνω στα πυρά, να κατέβει κάτω και να πλησιάσει τον σκοπό, ο οποίος ήταν στη βάση του λόφου αυτού και να τον αποσχολήσει έτσι ώστε, επειδή σε απόσταση 150 περίπου μέτρα από τον σκοπό θα περνούσαν οι αερολοχίτες για να ανέβουν τους βράχους επάνω, να ανέβουν στο λόφο και έτσι και έγινε. Επιτέθηκαν λοιπόν οι αερολοχίτες. Μπήκανε μέσα στο φυλάκιο, οι Γερμανοί ξυπνήσανε και προσπαθήσαν να πάρουν μερικοί τα όπλα τους και πέσανε και μερικές ρηπές, τραυματιστήκανε ορισμένοι και τους βγάλαν όλους έξω, τους Γερμανούς, τους δέσανε και υπήρχε και μία ομάδα καταστροφών η οποία με κρυκτικά κατέστρεψε τους λαμπτήρες αυτούς, την ηλεκτρομηχανή η οποία έδινε το ρεύμα και δίπλα μια αποθήκη που είχαν τον οπλισμό τους και τα πυρομαχικά. Είχαν επιβράδυση 30 λεπτών, προφτάσαν λοιπόν, πήραν τους Γερμανούς εχμαλώτους και κατεβήκανε από τον ίδιο δρόμο στην επιστροφή με σημείο συγκεντρώσεως στη μάντρα του Πίκου και κατά διάρκεια της καταβάσεως και όταν είχαν απομακρυνθεί ακούστηκαν οι εκρήξεις και καταστράφη το φυλάκιο. Οι καταδρομείς, οι αερολοχίτες με τους εχμαλώτους κατεβήκανε στην ακτή, σε κάτι βράχια εκεί πέρα και είχαν ραντεβού με το πλοίο, το οποίο ήρθε στις 3 η ώρα το πρωί της 8ης και επιστρέψανε στην Σίμη. Η επιχείρηση αυτή θεωρείται
θεωρήθηκε επιτυχής και για μας τους στρατηγούς έχει την αξία ότι σαν επιχειρήση ήταν πολύ μικρή. Τέτοιες γίνανε πάρα πολλές στα Δωδεκάνησα. Αλλά η αξία της επιδρομής αυτής για τους στρατηγούς είναι ότι έγινε με αυτό που λένε by the book, δηλαδή σύμφωνα με τον κανονισμό, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εκτελέστηκε κατά άψογο τρόπο, γι' αυτό και είχε 100% επιτυχία, συν υποστηριζόμενη από το δίκτυο πληροφοριών, το οποίο είχε οργανωθεί και το οποίο έδρασε κατά τον καλύτερο τρόπο. Αυτή ήταν η επιδρομή στον Θημιανό, πολλοί κόσμος δεν την γνωρίζει και θεωρείται καλό κάποιοι να επισκεφθούν το λόγο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά απομεινάρια της εποχής εκείνης, ίσως και τα μοναδικά στην ΚΟΠ, δεν υπάρχουν αλλού έτσι απομεινάρια του πολέμου, και να δούνε τι έγινε εκεί πέρα στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1944. Ευχαριστώ. Εκεί μέσα στο σχολείο σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, έναν το αεροπλάνο, τον καθάρισε. Εκεί μέσα στο σχολείο, ήμουν έναν 4 χρόνο. Ναι, κακά χρόνια, πείνα. Κάναμε το πινιγούρι και είχε μέσα πετραδάκια. Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Πίνουσα. Τώρα είναι καλά, έμπειρα. Τώρα είναι για όλο τον κόσμο είναι καλά. Γεγονός, οι χιτλερικοί Γερμανοί που κρεμάσανε κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα. Ναι. 1941-42, δεν θυμάμαι, κρεμάσανε εδώ στην πλατεία τον Καπύρη, κάποιες άλλες γυναίκες στην Ανεζούλα Πατάκου. Ξεχνώ προς στιγμή, γιατί όπως ξέρετε η ηλικία, ναι, είναι τέτοια που ξεχνάμε. Γεια σας. Για την επέτειο 22 Οκτωβρίου, να κάνουμε και μια έτσι αναδρομή στην περίοδο της γερμανικής κατοχής. Η γερμανική κατοχή στην ΚΟ άρχισε από τις 4 Οκτωβρίου, όταν βεβαίως τότε νίκησαν τα αγγλοϊταλικά στρατεύματα, οι Γερμανοί δηλαδή, νίκησαν τα αγγλοϊταλικά στρατεύματα που βρισκόσαν στην ΚΟ και κράτησε ως την ανακοχή, ως την παράδοση της Γερμανίας στις 8 Μαΐου του 1945 και σε 9 Μαΐου είχαμε και την απελευθέρωση της ΚΟ, διότι και στο νησί παραδόθηκαν οι Γερμανοί. Η γερμανική κατοχή είναι συνυφασμένη με εγκλήματα, μαζικά εγκλήματα που έγιναν στο νησί. Παντού οι Γερμανοί, οι Ναζιστές έκαναν εγκλήματα και το νησί γνώρισε για πρώτη φορά μετά την Οθωμανική κατοχή μαζικά εγκλήματα. Τα εγκλήματα αυτά είναι δύο. Το ένα είναι η σφαγή των αξιωματικών, των Ιταλών αξιωματικών στο Λινοπότι, που βεβαίως ήταν σε αιχμαλωσία, με το σκεπτικό ότι όχι απλώς ήταν εχθροί, τους θεώρησαν προδότες του άξονα. Και το δεύτερο μεγάλο έγκλημα ήταν το ολοκαύτωμα των Εβραίων της ΚΟ. Οι Εβραίοι στην Ελλάδα, έχουμε καταγραφές τουλάχιστον από το δεύτερο αιώνα π.Χ. Χριστού, ότι βρισκόντουσαν εβραϊκοί πληθυσμοί στην Ελλάδα. Στην ΚΟ οι εβραϊκοί πληθυσμοί ήταν οι Ρωμανιώτες, δηλαδή αυτοί μιλούσαν ελληνικά, οι Εσκενάζοι που ήταν στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και οι Σεφαραδίτες που ήταν Ισπανία και στο Νότο. Εμείς στην ΚΟ είχαμε Σεφαραδίτες Εβραίους από τον 15ο αιώνα περίπου και είχαν μια μεγάλη κοινότητα στη Ρόδο, περίπου 2.500 άτομα, και μια μικρότερη κοινότητα στην ΚΟ, περίπου 100 άτομα. Όταν έφτασαν οι Γερμανοί στην ΚΟ, το πρώτο, την αρχή τουλάχιστον, δεν, για 6-7 μήνες δεν πείραξαν τους Εβραίους της ΚΟ. Όμως περίπου τον Ιούλιο, στις αρχές Ιουλίου, είχε πάρθει η απόφαση να μαζέψουν όλους τους Εβραίους που ήταν στο Δωδεκάνησα, για να μεταφερθούν βέβαια στρατόπεδο συγκέντρωσης. Έτσι στις 13 Ιουλίου δηλαδή του 1944 βγήκε, δημοσιεύσκε σε εφημερίδες μάλιστα της Δωδεκανήσου, το πρώτο γερμανικό διάταγμα με τον υπέγραφε ο στρατηγός Κλίμαν, όπου έπρεπε οι Εβραίοι να είναι σε καθορισμένα μέρη και να δώσουν στις αρχές τις διευθύνσεις, τα ονόματα και όλα.
Μετά περίπου από 10 μέρες έγινε αυτό και στην ΚΟ και βεβαίως όλοι οι Εβραίοι που ήταν στην ΚΟ μαζεύτηκαν στις 23, στις 22 μαζεύτηκαν στο διοικητήριο, δηλαδή εκεί που είναι το επαρχείο σήμερα, και στις τις επόμενες μέρες, 2 μέρες, μεταφέρθηκαν από την ΚΟ με 3 πλοία που ξεκίνησαν από τη Ρόδο και μετέφεραν και τους Εβραίους της Ρόδου. Έτσι φόρτισαν και τους Εβραίους της ΚΟ κατά αναφορά του γερμανικού λιμεναρχείου. Ήταν 96, περίπου 100 ήταν Εβραίοι της ΚΟ, αλλά 6 αφέθηκαν γιατί είχαν τουρκική υπηκότητα. 96 λοιπόν μεταφέρθηκαν με τα πλοία αυτά, έκαναν μια στάση στη Λέρο για να πάρουν 2 Εβραίους και από εκεί και φτάσανε στην Αθήνα ύστερα από ένα κοπιώδες ταξίδι 7 ημερών, όπου υπήρξαν και θάνατοι βέβαια. Μεταφέρθηκαν με τα πόδια στο Χαϊδάρι, σαν στρατόπεδο συγκέντρωση τότε, ήταν το Χαϊδάρι. Από το Χαϊδάρι περίπου μετά μια εβδομάδα και από αρκετές εκτελέσεις Εβραίων για να τους πάρουν τα χρήματα ή ό,τι μαρφή είχαν, άρχισαν το ταξί τους για Auschwitz. Στο Auschwitz έφτασαν μετά περίπου από μια εβδομάδα, μπορεί να πούμε. Εκεί, όπως ξέρουμε, το Auschwitz ήταν στρατόπεδο εξόντωσης και οι περισσότεροι από αυτούς, δηλαδή περίπου 1651 της Ρόδου και 96 της ΚΟ, σχεδόν οι μισοί εξοντώθηκαν αμέσως, οι υπόλοιποι επέζησαν αλλά με τις κακουχίες λίγοι, μπορούμε να πούμε. Έτσι στην ΚΟ γύρισαν μόνο 8 από τις 96. Γιατί βεβαίως αυτό το έγκλημα έχει τόση μεγάλη σημασία, διότι το Εβραϊκό ολοκαύτωμα δεν είναι ακριβώς ο αριθμός των νεκρών, που άλλοι υπολογίζουν πάνω, άλλοι κάτω από 6 εκατομμύρια. Είναι κυρίως ότι η μέθοδος είναι ότι έχει προαναγγελθεί και είναι κυρίως ένας ολόκληρος μηχανισμός στη Γερμανία είχε δημιουργηθεί ακριβώς με ένα τρόπο φανταστικό, θα λέγαμε σήμερα, γραφειοκρατίας, ώστε να επιτύχουν αυτό το τεράστιο έγκλημα που είναι μοναδικό στην ανθρωπότητα και πιστεύω ότι είναι το σημείο μηδέν του ανθρώπινου πολιτισμού. Έτσι η μικρή ΚΟΣ, τόσο μακριά από τη Γερμανία, γνώρισε και αυτή ένα τμήμα αυτού του εγκλήματος. Βεβαίως οι Γερμανοί, εκτός τους εχμαλώτους Ιταλούς που εκτέλεσαν, τους Εβραίους που εξόντωσαν, έκαναν και πολλές εκτελέσεις Ελλήνων, και μάλιστα τους άρεσε οι εκτελέσεις αυτές να γίνονται σε δημόσια θέα, σχεδόν θέαμα το έκαναν δηλαδή. Ο σκοπός δεν ήταν μόνο ο σαδισμός που ένιωθαν, ήταν για να φοβήσουν τον κόσμο, ώστε να μην αντισταθεί και να τους υπηρετεί χωρίς να αντιδρά. Αυτή ήταν η γερμανική παρουσία στην ΚΟ. Και μια άλλη επίσης πλευρά, πρέπει να πούμε ότι οι Γερμανοί εκτέλεσαν περίπου και 30 δικούς τους. Τα εγκλήματα που έκαναν και τους εκτέλεσαν ήταν συνήθως η διαφυγή προς το τέλος του πολέμου. Πολλοί ήθελαν να διαφύγουν. Στο γερμανικό στρατό της ΚΟ υπηρέτησαν Γερμανοί, Αυστριακοί, Τσέχοι, Πολωνοί, οι οποίοι είχαν προσχωρήσει τον άξονα. Και έτσι όταν είδανε ότι υπήρχε μεγάλη πείνα, ο πόλεμος έφτανε στο τέλος, προσπάθησαν να διαφύγουν. Όσοι λαμβάνονταν γι' αυτό εκτελώνονταν. Και επίσης για κλοπές τροφίμων κυρίως. Έτσι λοιπόν έχουμε αρκετούς νεκρούς, όχι μόνο στη μάχη της ΚΟ, πολίτες δηλαδή, όχι στρατιώτες, ΚΟΟΥΣ, αλλά και από εκτελέσεις που έγιναν μετά, όπως του Ζουμπουλίκου, του Καπίρη, του... στην ΚΟ και στην αντιμάχια, κυρίως ήταν βοσκοί. Και όλα αυτά βεβαίως ήταν η πορεία και η παρουσία των Γερμανών στην ΚΟ.
Kefalonia and Kos are not just geographical names. For Italian history, they are synonymous with tragedy and barbarism perpetrated in the aftermath of the Italian-Anglo-American armistice. They demonstrate what militaristic fate and blind obedience can push. One of the darkest episodes of the war, by these words, George Duncan's Massacres and Atrocity of World War II, depicts the famous massacre that occurred in Kefalonia in September 1943. Very few know, instead, what happened in the Dodecanese island of Kos, called the Little Kefalonia, regarding the number of Italian army officers killed after they had surrendered. In Kos, in Aliki, 103 out of 148 were machine gunned. 83 of them were under the age of 28. In Kefalonia, 390 out of 525 were shot. Their fault was to keep faith with their flag. Once again, the Wehrmacht stained its honors with an indelible shame. The two islands are 450 nautical miles apart, and they are situated one in the Ionian Sea and the other in the Aegean Sea, next to the Turkish coast. Kefalonia was attacked by the German troops on the 23rd September, Kos on the 3rd October. They suffered the same destiny 13 days after each other. In fact, the Italian garrisons yielded after 36 hours because there was lacking Allied air and naval support. The German had modern equipment and armament, air domination, and adopted a perfect tactical maneuver. However, they maintained deplorable behavior during and after the fighting. In Kos, following the garrison's surrender, all the Italian army officers present in the island were captured and massed in Vittorio Egeo, a barracks 15 kilometers apart from the town. After a short interrogation, they were directed in small groups to a nearby harbor, thinking to be deported to a prison camp. Instead, along the path, they were killed by a machine gun hidden in the bushes in Aliki, near the salt plain. Afterwards, they were buried in mass graves in Enia field. A year later, 8 pits with 66 bodies were found, of which only 42 were recognized through documents and personal items. The remains were placed in a common grave in the Catholic cemetery of Kos, and then moved to Bari in the World War II overseas military ossuary. 37 bodies were never found. In 2015, a group of volunteers decided to go to the island and continue the research in the Aliki area, taking into account reports drawn up by people present at the exhumation of 1945. This is because initially, 11 panels were detected with loose ground that hinted at the presence of mass graves, but at the time of excavation, traces of 3 of them were lost. The volunteer researchers, financially supported by benefactors, with the authorization of the Greek Ministry of Antiquities and sustained by the municipality of Kos, in a week found a 9th mass grave, from which many finds and a few human bones have emerged, and this one is one of them. The latter, examined at the Institute
of paleoradiology in Trieste belonged to two young men of 26 years of age. The search was directed to the areas between the pits found and indicated in a sketch by an Italian army officer who participated in the exhumations. That sketch was superimposed on the area of the zone detected by Google Earth. To give a worthy burial to those remains, in 2017 a marble urn was built in the Catholic cemetery of Kos, on which the Greek jurist Lysias' sentence is engraved, "Their memory will not age." To remind the Kos massacre, a shrine has been set up in the Catholic cemetery of Kos. It consists of a monumental tombstone built by the municipality of the island with the inscription in bronze letters offered by the Italian Aegean Veterans Association. The tombstone placed on the common grave in 1945 in the Catholic cemetery. The memory bell offered by the Latina province and its tolls resonate at every ceremony, and final the urn. Although some elders of the island direct the 37 missing body research to areas now modified by the growing development of the city, it is our belief that in Aliki there are two more mass graves to be found, as reported by documents preserved in the historical archive of the Italian Army General Staff. General Friedrich Wilhelm Müller, responsible for the massacre of the Italian army officers, was captured in Yugoslavia, handed over to the Greeks and sentenced to 6 capital punishment and 20 years in prison for all crimes committed during the occupation against the Greek people. Executed in Athens in 1947, his remains are in Rabendoza Cemetery of Athens. The Kos massacre remains unpunished because the Müller extradition request was rejected by Germany as the officer's name did not correspond to the actual one. In 2023, the 80th anniversary of the massacre, a celebration will be held in Kos. A project of setting up a monument is under consideration in conjunction with the municipality of Kos. A fundraising could be launched soon. The monument could be placed in the Campo delle Fosse, the pits filled. We still remember the words said at the inauguration of the monumental tombstone in 1996, which we repeat on every institutional occasion. We limit ourselves to praying that remorse touches the conscience of those responsible still alive, or of the children and grandchildren not unaware of insanity, to bow their heads and ask the Eternal what we cannot grant. I touch you, we are alone. This time, the ghost of the past remain aside. We have to say no to start again. Listen to me, it's not goodbye. I love you. Η δική μου ενημέρωση αφορά τα εκπαιδευτικά πράγματα στην περίοδο της γερμανικής κατοχής στο νησί μας. Όπως γνωρίζετε, τον Οκτώβρη του 1943 η Κος κατελήφθη από τα γερμανικά στρατεύματα.
Βέβαια θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι και κατά την περίοδο της Ιταλικής κατοχής θα λέγαμε ότι στο νησί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επικρατούσε αμάθεια και σκοταδισμός, μια που η πολιτική της των Ιταλών ήταν να φανίσουν κάθε τι που είχε σχέση με την Ελλάδα και βέβαια την ελληνική γλώσσα και παιδεία, μια που ο απότερος στόχος ήταν η πλήρης ιταλοποίηση των νησιών μας. Φτάνουμε λοιπόν στην γερμανική κατοχή. Τα ελληνικά σχολεία που λειτουργούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες δεν υφίστανται πλέον. Η τρομοκρατία έχει περάσει σε όλα τα επίπεδα του κοακού λαού και ως εκ τούτου κάποιες πρωτοβουλίες αρχίζουν να αναλαμβάνονται από κόους εκπαιδευτικούς, θα έλεγα φωτισμένους για την εποχή εκείνη, παρά τις δυσκολίες, τις απαγορεύσεις και τους εκβιασμούς που δέχονται από την υφιστάμενη τότε πολιτική διοίκηση των Ιταλών. Έτσι, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά της ΚΟ, με πρωτοβουλία των δασκάλων, οι οποίοι είχαν απομείνει στην ΚΟ και δεν είχαν διαφύγει στην Αθήνα, στον Πειραιά και κάπου αλλού, αρχίζουν να δημιουργούνται μικρά ιδιωτικά σχολεία στα σπίτια των μαθητών ή στα σπίτια των δασκάλων. Βέβαια θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτά τα ιδιωτικά θα λέγαμε και μικρά σχολεία, αυτές θα λέγαμε οι πρωτοβουλίες, έτσι βρισκόταν κάτω από τον κίνδυνο της γερμανικής και κυρίως της ιταλικής διοίκησης που απαγόρευε διακαώς την λειτουργία αυτών των μικρών μονάδων. Στα μικρά λοιπόν αυτά ιδιωτικά σχολεία διδασκόταν η ελληνική γλώσσα και η ιστορία. Βέβαια αξίζει να μνημονευθούν κάποιες ιδιαίτερες προσπάθειες και θα αναφερθώ καταρχήν στην προσπάθεια της αείμνηστης δασκάλας της Ανέτας Κοντογεωργιάδη Λαουντζή, η οποία ψηφώντας κινδύνους όπως είπαμε, πιέσεις και διώξεις, έφτιαξε ένα μικρό σχολείο εδώ στο νησί, στην πόλη μας, στο σπίτι της. Αξιολογότερη είναι η προσπάθεια βέβαια της αείμνηστης δασκάλας της Αναστασίας Σεβαστού Τσάμπαλη, η οποία στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ίδρυσε και λειτουργήσε ιδιωτικό σχολείο στο σπίτι της στο Κακό Πρινάρι, όπου όπως είπαμε διδασκόταν η ελληνική γλώσσα και παιδεία, φτάνοντας μέχρι και τους 150 μαθητές. Το σχολείο αυτό έφτασε μέχρι και τους 150 μαθητές και μαθήτριες. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στο σχολείο αυτό, το σχολείο μάλλον αυτό προετοίμασε και όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου το Μάη του 45, νόντας το ράψιμο των ελληνικών σημαίων, το ράψιμο των ειδικών στολών που θα φόραγαν τα κορίτσια και τα αγόρια κατά τη διάρκεια της υποδοχής των ελληνικών και συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων. Άξιου λόγου επίσης είναι το σχολείο που ίδρυσε, το μονοτάξιο σχολείο που ίδρυσε το 1943 στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στο ορεινό χωριό του Αγίου Δημητρίου ή όπως καλύτερα ή όπως αλλιώς το γνωρίζουμε οι περισσότεροι εξ ημών, στις Χαϊχούτες, όπου είχαν καταφύγει πολλοί κόοι για να αποφύγουν τους βομβαρδισμούς με πρωτοβουλία και δαπάνες δικές του. Βρήκε τους κατάλληλους χώρους, εξόπλισε τον κατάλληλο χώρο και χρηματοδότησε τον μισθό των δασκάλων που δίδαξαν σε αυτό το μονοτάξιο σχολείο για 1,5 χρόνο περίπου, όπως είπαμε, στον Άγιο Δημήτριο. Στο σχολείο αυτό φιλοξενήθηκαν παιδιά από το ορεινό χωριό, μικρά παιδιά
οικογενειών Κόν που είχαν διαφύγει στο ορεινό αυτό χωριό και βέβαια τα μέλη της οικογένειάς του. Το σχολείο αυτό έφτασε στο αποκορύφωμά του στους 25 μικρούς μαθητές. Ήταν ένα μικρό, όπως είπα, μονοτάξιο αλληλοδιδακτικό σχολείο που πραγματικά εκεί γαλουχούσε ο αείμνηστος Μικές Μουζουράκης, ο δάσκαλος, έτσι, τους νέους στην ελληνική παιδεία, στα ελληνικά γράμματα και στην ελληνική ιστορία. Πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή ήταν μοναδική και νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίζεται πάντα αυτή η πρωτοβουλία και κοών πολιτών αλλά κυρίως και δασκάλων, όπως είπαμε, ψηφώντας κινδύνους, φυλακίσεις, εξορίες, για να διατηρήσουν άσβεστο το φρόνημα και την ελληνική γλώσσα στους μικρούς γκόους μαθητές. Θα μιλήσουμε με λίγα λόγια για τα σημαντικότερα στοιχεία και πώς προέκυψε η μάχη της ΚΟ. 8 του Σεπτέμβρη του 1943 η Ιταλία αποφάσισε να αποσκυρτήσει από τη συμμαχία με την Γερμανία και την Ιαπωνία και έτσι αυτόματα έθεσε αυτόν εκτός άξονα. Οι Γερμανοί, θεωρώντας ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα τα νησιά των Δωδεκανήσων, που ήταν ιταλική κτήση, μιας και ξέρουμε ότι από το 1912 τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά μάλλον της Δωδεκανήσου, ήταν κομμάτι της ιταλικής επικράτειας, θεώρησαν λοιπόν οι Γερμανοί ότι έπρεπε να προβούν σε κάποιες ενέργειες να επανακτήσουν τα νησιά για τους δικούς τους στρατηγικούς λόγους. Οι Γερμανοί επέλεξαν μια κωδική ονομασία του αφοπλισμού των Ιταλικών φρουρών στα νησιά και την κατάληψή τους, ηρωνικά θα έλεγε κανείς, χρησιμοποιώντας, όπως είπα προηγουμένως, την έκφραση άξονας. Έτσι λοιπόν, αφού κατάφεραν να αφοπλίσουν τη φρουρά της Ρόδου με μια αστραπιαία κίνηση, ο επόμενος στόχος τους ήταν να καταλάβουν και την ΚΟ. Η ΚΟ διέθετε για την εποχή εκείνη ένα αρκετά μοντέρνο αεροδρόμιο και οι Γερμανοί λοιπόν ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν το αεροδρόμιο, μιας και νωρίτερα οι Ιταλοί είχαν έρθει σε συμφωνία με τους Άγγλους και να θωρακίσουν περαιτέρω το νησί, να αυξήσουν δηλαδή την παρουσία των αμυνωμένων στο νησί της ΚΟ σε 7.500 περίπου. Μιας και όπως γνωρίζουμε, νωρίτερα η Ιταλική φρουρά αριθμούσε γύρω στους 4.000 στρατιώτες και με την παρουσία των Άγγλων, οι οποίοι κατάφεραν με διάφορους τρόπους εδώ να μετακινήσουν ένα αμυντικό, αν θέλετε, τμήμα των περίπου 3.500 ατόμων και να δημιουργήσουν τέλος πάντων την αίσθηση στους Ιταλούς ότι θα ήταν ένα νησί το οποίο δεν θα μπορούσε εύκολα να καταληφθεί από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί λοιπόν ξεκίνησαν με βομβαρδισμούς του αεροδρομίου και με προετοιμασίες για την απόβαση. Μετά από διάφορες προετοιμασίες, οι Γερμανοί προέβησαν σε αποβατική ενέργεια και αποβατική στις ακτές και αεραποβατική με αλεξιπτωτιστές. 3 Οκτωβρίου λοιπόν του 1943 οι Γερμανοί έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους και κατάφεραν να αποβιβάσουν τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου τον κύριο όγκο των αποβατικών δυνάμεων στην περιοχή Μαρμάρη της ΚΟ, στην περιοχή του Αγίου Ζαχαρία στη νότια πλευρά της ΚΟ ένα άλλο τμήμα και στην περιοχή Καμάρη της Κεφάλου αποβίβασαν στην ακτή πολέμη, όπως ορισμένοι αρέσκονται να χρησιμοποιούν, έτσι σαν ονομασία. Εκεί έκαναν μια απόβαση ενός μικρού τμήματος αμφίβιων καταδρομέων, συνεπικουρούμενοι βεβαίως και από την ρήψη αλεξιπτωτιστών στο πιο στενό κομμάτι του νησιού μας, που είναι ανάμεσα αεροδρόμιο και λιμιώνα. Αυτή η συνδυασμένη ενέργεια των Γερμανών είχε απόλυτη επιτυχία, γιατί μέχρι ουσιαστικά το απόγευμα είχε καταρρεύσει και η άμυνα από πλευράς Ιταλών και από πλευράς Άγγλων. Τα σημαντικότερα στοιχεία της μάχης της ΚΟ είναι τα εξής. Μπορούμε να μιλήσουμε ότι εκείνη την περίοδο οι Γερμανοί, χρησιμοποιώντας, θα δανειστώ βέβαια την έκφραση των Γερμανών, ένα Kampfgruppe, δηλαδή ένα συγκρότημα μάχης, πολύ μοντέρνο για εκείνη την περίοδο, το οποίο περιείχε στοιχεία
και πυροβολικού και καταδρομέων και αλεξιπτοντιστών και αεροπορικές δυνάμεις, γιατί τα περιχρά μέσα που διέθεταν τότε οι Γερμανοί στον τομέα του ναυτικού δεν έφταναν επουδενή για να καταληφθεί η ΚΟΣ. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησαν αυτές τις μοντέρνες δυνάμεις καταδρομέων και με απόλυτη μυστικότητα και χωρίς να δώσουν στοιχεία ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια αποβατική ενέργεια, κατάφεραν να ευνηδιάσουν πλήρως τις δυνάμεις που τέλος πάντων θα λέγαμε ότι αμήνονται του χώρου της ΚΟ και έτσι κατάφεραν να αποβιβαστούν πολύ γρήγορα οι όποιες αντιδράσεις υπήρξαν από πλευράς Ιταλών στην περιοχή της Αλικής κάμφθηκαν πολύ γρήγορα. Οι Γερμανοί κατάφεραν να ανέβουν στην περιοχή του σημερινού λόφου προφήτης Ηλίας, που εκεί ήταν το κέντρο πυροβολικού και διαβιβάσεων των Ιταλών. Κατάφεραν να αφοπλίσουν εκεί τις φρουρές. Με αστραπιό τρόπο επίσης προωθήθηκαν οι καταδρομοί των Γερμανών από την περιοχή της Κεφάλου και από την παραλία που είπαμε προηγουμένως στην Απτή Πολέμη να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο μαζί με τους αλεξιπτωτιστές. Κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους και τον χώρο του αεροδρομίου. Ταυτόχρονα βέβαια με τις άλλες ενέργειες επιθετικές είχαμε πει ότι είχαν κάνει και απόβαση στη νότια πλευρά του νησιού μας. Αφού με κοπιώδη προσπάθεια κατάφεραν να ανέβουν την πλευρά του δίκαιου που βρίσκεται πάνω από το σημερινό Αμπάβρι, κατέβηκαν από εκείνη την περιοχή και αφού κατάφεραν να συγγίσουν το πυροβολικό των Ιταλών που ο κύριος του όγκος ήταν εκεί, σε εκείνη εκεί την περιοχή που είναι το σημερινό Αμπάβρι, κατάφεραν σιγά σιγά να φτάσουν και να σφίξουν τον κλοιό γύρω από την πόλη της ΚΟ. Υπήρξαν βεβαίως αντιστάσεις σε διάφορα σημεία της ΚΟ και μπορεί να πει κανείς ότι υπήρξαν και σημεία που η αντίσταση και από πλευράς Ιταλών και από πλευράς Βρετανών ήταν στεναρή. Είναι γεγονός όμως ότι και ο συνταγματάρχης Λέτζο, ο οποίος ήταν διοικητής των δυνάμεων των Ιταλών, αλλά και ο συνταγματάρχης Κένιον, που ήταν ο διοικητής ουσιαστικά όλης της φρουράς του νησιού, μιας και οι Βρετανοί ήθελαν να έχουν το πάνω χέρι σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του νησιού, επέδειξαν, θα έλεγε κανείς, και ατολμία, αλλά και πολύ αργά αντανακλαστικά. Με αποτέλεσμα, αργά το βράδυ, να πέσει ολόκληρο το νησί της ΚΟ και οι τελευταίοι θύλακες αντίστασης που ήταν στην περιοχή της Κεφάλου έπεσαν και αυτοί, με αποτέλεσμα να έχουμε την κατάληξη, τέλος πάντων, τη δυσμενή για τους Ιταλούς και τους Βρετανούς, την κατάληψη του νησιού αργά το απόγευμα της 3ης Οκτωβρίου. Υπήρξε μια δύσκολη περίοδος για το νησί μας και για τα νησιά της Δωδεκανήσου με βάση τις συμπεριφορές της γερμανικής, της ναζιστικής Γερμανίας και των δυνάμεων κατοχής. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι ίσως μέσα στη δυστυχία του λαού μας υπήρξαν και τυχεροί, γιατί η κατοχή των νησιών από τους Γερμανούς δεν έδωσε, αν θέλετε, τη δυνατότητα στους Βρετανούς να συνδιαλλαγούν με τους Τούρκους και να τους τάξουν τα Δωδεκάνησα με σκοπό η Τουρκία στα τελευταία χρόνια του πολέμου να μπει στον πόλεμο, τέλος πάντων, στον πλευρό των συμμάχων. Αυτό μπορούμε να πούμε και είναι αποδεδειγμένο ότι είναι ένα θετικό στοιχείο. Όμως υπήρξαν τραγικές συνέπειες από την γερμανική κατοχή, διότι ήταν πολύ σκληρός ο γερμανικός ζυγός που περίπου διήρκεσε γύρω 18 με 19 μήνες. Ο λαός της ΚΟ υπέφερε, όπως και ο υπόλοιπος λαός των Δωδεκανήσων, με εκτελέσεις, με εκφοβισμούς, με λαϊλασίες και διάφορες άλλες συμπεριφορές που ήταν, όπως είπαμε, ένα σήμα κατά τεθέν της ναζιστικής νοοτροπίας. Με αυτά τα λίγα λόγια θεωρώ ότι μπόρεσα κατά κάποιο τρόπο να εξηγήσω στα παιδιά και στους διάφορους φίλους ότι υπήρξε ένα σημαντικό στοιχείο για την ιστορία της ΚΟ που δυστυχώς δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και πολλοί κάτοικοι του νησιού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σας πω ορισμένα πράγματα για αυτή τη σημαντική καμπή της τοπικής μας ιστορίας.